έχουμε πει αρκετές φορές μέσα στα 20 χρόνια που εγώ κάνω αυτή την εκπομπή. Και από την τελευταία φορά αρκετά σύντομα. Ξαναλέμε. Ναι. Λοιπόν. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς. Το μόνο δυσάρεστο είναι ότι δεν είμαι πια στα νεανικά κοινά. 15-44. Ούτε είμαστε. Κάτι ψηλά έχουν μείνει ακόμα για να τα ξεπεράσουμε. Τέλος πάντων. Σημασία έχει πώς νιώθουμε, βρε Γιάννη. Ναι. Έχουμε πάρει μερικά κιλά γιατί κόψαμε το τσιγάρο. Α, έκοψε το τσιγάρο. Έκοψε το τσιγάρο και σου προτείνω και εσένα να αρχίσεις αυτό. Δεν κάνω διαφήμιση προϊόντος, αλλά το ηλεκτρονικό τσιγάρο πραγματικά είναι μια μέθοδος για να κόψεις κάποιος το τσιγάρο. Θα πάρουμε κιλά και μετά. Πήρες πολλά κιλά. Πήρα αρκετά κιλά, ναι. Αλλά έκοψε το τσιγάρο. Πάντως, όσοι το έχουν κόψει, γιατί όλοι που ξέρω πήραν κιλά, όλοι σκεφτόντουσαν για το μόνο λόγο να το ξαναρχίσουν είναι για να αδυνατήσουν ξανά. Ναι. Μα γιατί? Εντάξει, κοίτα να δεις. Είναι δύσκολο να κόψω τσιγάρο. Από ιδιαίτερο. Πόσο χρόνο καπνίζεις? Ξεκίνησε από σχολείο? Όχι, εγώ άρχισα να καπνίζω στα 34. Άρχισα λίγο αργά. Μας κάνεις τώρα. Όχι, αλήθεια. Και πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Στα 34. Μέχρι τότε είχα καπνίσει 2 πακέτα τσιγάρα στη ζωή μου. Και μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να το κόψω. Δηλαδή, δοκίμασα αυτό. Μυρωδιά έτσι καπνού, έτσι καπνικά προϊόντα. Γιατί εντάξει, κάποιοι καπνίζουν, ξέρω εγώ, κάτι περίεργα. Αρώματα που δεν έχει καμία σχέση με το τσιγάρο. Το θέμα είναι να έχεις το άρωμα του τσιγάρου και να μπορέσει σιγά σιγά να το κόψει. Σε 3 μέρες το είχα κόψει. Μα γίνεται στα 35 κανείς να πάθει τέτοιο κόλλημα, ας πούμε, με κάτι? Συνήθως όταν είσαι πιτσιρικάς κινδυνεύεις να μάθεις το τσιγάρο και να κολλήσεις. Εντάξει, κάπνιζα ένα-δύο τσιγάρα, μετά φτάσαμε στο πακέτο τέλος πάντων. Δεν μου λες κάτι, η μητέρα σου κάπνισε? Γιατί μπορεί να την βλέπω σε κάποιες φωτογραφίες με ένα κάπνισε τσιγάρο, αλλά στις ταινίες βλέπουμε ότι το τσιγάρο ποτέ δεν το κατάπινε. Δηλαδή ουσιαστικά πιο πολύ ναι, ομορφιά ήταν. Όχι, ναι, έτσι λίγο. Δεκόρ. Δεκόρ, γιατί εκείνη την εποχή, ειδικά των ταινιών, εντάξει, σε όλες τις ταινίες, όλοι με ένα τσιγάρο ήταν. Ήταν το στυλ τέτοιο. Λοιπόν, Γιάννη μου, αλήθεια, πότε σταμάτησες να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου?